Ladies and gentlemen, we are back. Άλλη μια ημέρα εδώ. Είμαστε εδώ. Σύσσωμη ομάδα στο εδώ. Είμαστε του μη μου πεις του πάλε ποτέ hit selection. Άκου Γιάννη. Hit selection. Η πρώτη μου τηλεοπτική εκπομπή. Η πρώτη μου επαφή με το τηλεοπτικό κοινό. Το πάλε ποτέ. Τότε που υπήρχε ακόμα η ΕΝΕΔ. Ήτανε. Hit Selection λεγότανε. Μετά έκανα το Make My Day και μετά ακολούθησαν και άλλες εκπομπές. Με το Make My Day εγώ σε παρακολουθώ. Να σου πω με από το Make My Day, ναι, ε. Ναι, ναι. Τι εποχές, ρε παιδί μου. Έχεις γράψει ιστορία. Και θα γράψω, αγάπη μου. Περίμενε λίγο. Δώσ' το τι. Πάρε και εσύ αυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θα πάρω το κουτί. Τη Πανδώρα. Σήμερα έχω την πολύ στήλε. Σήμερα είμαι. Σήμερα μου έχει έρθει πολύ. Σήμερα φοράτε πολύ ωραίες μπλούζες, ζακέτα και μπλούζα. Είναι καταπληκτική και ζακέτα. Εντάξει, τώρα παιδιά, τώρα είσαι βινίλη, δεν είσαι. Είπα έτσι λίγο να σκάσω λίγο μύτη έτσι με τη ζακετούλα, με την κουκουλίτσα. Έτσι λίγο. Αυτό είναι λίγο το στυλ, είναι λίγο. Κοίτα, το κάνει δύο ναι. Με το που σε είδα. Το κάνω λίγο. Πώς να το πω τώρα, αυτή τη μουσική, την R&B. R&B, Soul. Όχι, R&B, R&B. Soul, R&B. Yes. Το κάνω όμως και λίγο Τζούλια Αλεξανδράτου έξω από τα δικαστήρια που δεν ήθελε να την καταλάβουνε. Ξεκινάω και εγώ να κάνω τα δικά μου και μου, δηλαδή μου λέει πάρε το κεφτέ, πάρε και το μορουνέλαιο. Κατάλαβες τι γίνεται. Κατάλαβες, ναι, αλλά όμως... Δεν πειράζει. Αλλά, δηλαδή το κάνω και λίγο, και λίγο και την άλλη, Britney. Ναι, έτσι. Που δεν θέλει να φαίνεται, που θέλουν να κρυφτούν με την κουκούλα. Γιατί ξέρεις τι, εγώ μετά από εδώ φεύγω και παιδί με... Γίνεται χαμός κάτω στην Κνίδου. Ναι. Είναι η περιοχή τέτοια. Με καταλαβαίνεις, έτσι. Ναι. Είναι και πολλά τα καφέ εδώ. Και πολλά. Και περνάς και γίνεται πανικός. Και δεν έχει και πολλά αυτό. Και είναι και κοντά και το μετρό. Και εκεί πέρα γίνεται συλλαλητήριο. Πολλές φορές περνάνε οι αστυνομικοί και νομίζουν ότι έχουν πλακωθεί ενώ περιμένουν να κατέβεις στα σκαλιά. Και είναι και κοντά το δρομοκαίδιο που πηγαίνω συχνά. Ναι. Και περνάς και από εκεί μια βόλτα. Κάτσε να το βγάλω. Αχ, ωραίο. Το λένε. Είδες. Και φοράει και σκουφί. Και σκουφάκι. Βέβαια. Έτσι. Ναι, γιατί είναι διπλό το στυλ τώρα. Δηλαδή, πήγες από το intro σου. Ναι. Μέχρι σιγά σιγά τα βγάζω, λέει. Και φεύγει εντελώς. Αδάμ. Δεν μας χαλάει. Αδάμ. Λοιπόν. Ορίστε, έχεις πάρει την καρδιά μου, μόνο αυτό σου λέω. Mm-hmm. Έτσι. Μπράβο. Την κρατήσω μπράβο. Δικιά μου. Και εσύ, ο Άννα μου, σήμερα είσαι πολύ έξω καρδιά, παιδί. Ναι. είπαμε να δώσουμε λίγο καρδούλες σήμερα. Λίγο. Η Άννα μου σήμερα πρέπει να έχει πολύ ωραία θέματα. Να με. Δεν ξέρω αν θα τα παρατηρήσει κανείς για να τα ακούσει. Και είναι και σοβαρά θέματα. Είναι θέματα στήθος μας. Είναι η σοβαρότητα του πράγματος. Έτσι πάει. Εγώ πιστεύω ότι σήμερα τα θέματα της Ιωάννας έχουν μια βαρύτητα. Ναι. Και τότε μας βλέπουν, είμαστε υποσωποποίηση τη σοβαρότητα. Ναι, αυτό να είναι πάντα. Καλά, πάντα. Και εντωμεταξύ, όταν με είδαν έτσι ντυμένη, μου είπαν ότι φαίνεται και καλά σαν να πάω για δουλειά σε. Ότι κάπου δουλεύω σε κάποιο γραφείο, ξέρω εγώ. Τίποτα, είναι σίγουρα θα σε δούνε, θα πούνε το κορίτσι αυτό δεν έχει τις κλειστές του. Βασικά θα πάω να πιάσω δουλειά σε γραφείο, θα με πάρουν. Ναι, άνετα. Και νομίζω ότι και τα γραφεία. Και να μην σε πάρει το φοιτητό, θα σε πάρουν τα γραφεία. Δηλαδή εννοώ ότι το ίδιο το γραφείο το ξύλινο από μαόνι μπορεί να γίνει και βρύς, μπορεί να γίνει και τριανταφυλιά. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Και από αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, η εκπομπή αλλάζει σήμανση και πάει σε γη. Ναι. τι κάνετε, παιδάκια μου. Καλά, Αλέξανδρε μου. Έχετε ωραία θεματάκια. Λοιπόν. Όπως και κάθε φορά. Έτσι όπως ξεκίνησε να μας ξεκινήσει ο Άννα με το γιν και το γιάν. Βεβαίως. Και μετά να μας πάσει σε μουσικό και να κλείσουμε Αγγελική Κούκουρα που έχει ετοιμάσει και αυτή ωραία πράγματα. Βεβαίως. Πάμε λίγο να μας πει το γιν και το γιάν. Γιατί έχει ετοιμάσει πολύ ωραία πράγματα. Έχω έτσι λίγο. Θα ξεκινήσουμε με Ιωάννα Μάνου. Με το γιν και το γιάν είπα τη στήλη του Γιώργου. Νόμιζα ότι δεν είναι το ξέρει αυτό. Δεν πειράζει. Εντάξει, δεν μπερδεύομαι. Συγγνώμη, εσύ δεν έχει το τέχνη και πολιτισμό. Ναι. Αγγελική εσύ. Εγώ. Εντάξει. Λοιπόν. Θα δεις λίγο Άγγελος να πει τα μουσικά. Εντάξει ο Άγγελος, ναι. Στο πιο ξαρθό του λίγο και το λίγο. Λίγο, ναι. Λίγο. Λοιπόν. Πάμε να δούμε το πρώτο θέμα της Ιωάννας. Το πρώτο θέμα είναι λίγο στενά, βασικά πάρα πολύ στενάχωρο. Πάντως χαμογελαστό το βρίσκω το... Ναι. Αλλά τώρα θα σου πω την ιστορία. Λοιπόν, είναι δύο παιδιά, είναι νεαρής ηλικίας, τα οποία σπουδάζανε
Και ήταν, είναι ζευγάρι από πολύ μικρή ηλικία. Πόσο από το γυμνάσιο. Πόσο διαφορετικός είναι ο άνθρωπος εδώ, ναι, και σε εδώ νομίζω ότι είναι άλλο. Καλά, νομίζω ναι. Μου μοιάζει λίγο αυτός, ναι. Έτσι πως τον βλέπω. Έχει λίγο το στυλ. Για να δω και την υπόλοιπη μόνο ιστορία και μετά θα σου πω. Εντάξει. Ναι. Αυτά τα παιδιά ήταν μαζί από το γυμνάσιο μέχρι που πήγανε στα 24 η κοπέλα και 25 το αγόρι. Mm-hmm. Και σπουδάσανε, τελειώσαν τις σχολές τους, όλα τα πάντα, και αποφασίσανε να παντρευτούν. 8 μέρες, βασικά πριν το γάμο, κάνανε κάποιες εξετάσεις και με 8 μέρες διαφορά ο ένας από τον άλλον, η κοπέλα διαγνώστηκε με καρκίνο. Και το αγόρι με λευχαιμία. Αχ, και το μάθανε με 8 μέρες διαφορά ο ένας από τον άλλον. Τα παιδιά το πολεμάνε να το περάσουν και τα δύο μαζί. Και ευχόμαστε στο επόμενο, η επόμενη που θα βγάλουμε να είναι ότι είναι πάρα πολύ καλά. Α, ναι, γιατί ξέρεις, είναι και οι δύο πολύ επιθετικές ασθένειες. Και εννοώ ότι δυστυχώς, να το έχει ένας από τους δύο, λες, θα δώσει κουράγιο. Τώρα ο ένας δίνει κουράγιο στον άλλον όταν είναι σε χειρότερη κατάσταση. Δυστυχώς. Στηρίζουν πάρα πολύ ο ένας τον άλλον, ναι, σε αυτή τη δύσκολη, στην πολύ δύσκολη φάση βασικά που περνάνε. Το βάλανε δημόσια και είπανε ότι έχουν αυτή την αρρώστια και τα δύο παιδιά. Και πολύ ότι... δύναμη ψυχής το μεταξύ να το πούνε προς τα έξω. Γιατί περισσότεροι άνθρωποι το παλεύουν. Παρ' όλα αυτά το γάμο τους θέλουν να τον κάνουν. Σαφώς και να τον θα κάνουν. Θα συνεχιστεί. Και μάλιστα ζητήσανε όποιος μπορεί να τους βοηθήσει και μαζέψανε 42.000 δολάρια. Τέλεια. Τα οποία παιδιά θα πάνε για τις θεραπείες τους και για το γάμο τους. Μπράβο τα παιδιά. Εύχομαι υγεία και όλα να είναι σαν ένα κακό όνειρο. Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, το επόμενο είναι στην Άνδρο. Mm-hmm. Είχε πάρα πολύ δυνατό αέρα. Αγαπώ την είχε Άνδρο. Μποφόρ. Αχ, τι ωραία. Τι ωραία που περνάμε. Και φέτος θα πάμε Άνδρο. Το όπως θυμάσαι. Ναι, ξέρεις τι είχαμε κάνει στην Άνδρο, ε. Φωτογραφίες φοβερές. Μόνο. Ήμασταν στο ίδιο ξενοδοχείο και στη μέση μας χώριζε ένα δωμάτιο. Ήταν ο Αλέξανδρος, κάποιοι ξένοι και εμείς το άλλο. Και βγήκα το βράδυ στις 12 η ώρα και πήδηξα από μπαλκόνι σε μπαλκόνι και πήγα στο δωμάτιό του. Δεν είχες σκεφτεί να πας και... από την πόρτα. Όχι, μα ήθελα να τον τρομάξω, να τον πειράξω και μπήκα από την μπαλκονόπορτά του μέσα και τρόμαξε καλύτερα. Λέω καλή, πέρασε το άλλο δωμάτιο, οι άνθρωποι κοιμώνται. Α, είσαι τρελή, ωραία. Και μπήκαμε στο δικό του. Πάντων, εδώ στην Άνδρο, κοίτα εδώ, αυτό που βλέπεις είναι στάση λεωφορείου. Επειδή είχε πάρα πολύ μποφόρ και η θάλασσα έβγαινε μέχρι έξω και είναι. Η ανέμη ήταν πάρα πολύ δυνατή. Είναι... Βγήκανε όλες οι τσούκτρες έξω στον δρόμο. Α, εκεί και έχει... και κάποιες γνώριμες. Ναι. Δεν κρατιέται. Νάτι, μία τη βλέπω, μία κουμπί εκεί, αυτή μικρή, η τσούκτρα. Ξεχωρίζει κιόλας την καρδιά μου. Και... μην πες με την καρδιά μου. Όχι. Μην πες με την καρδιά. Ποτέ. Με τη δική σου ειδικά ποτέ. Ευχαριστώ πολύ. Και γέμισαν όλοι οι δρόμοι, τα πάντα, μέχρι και τα αυτοκίνητά τους, όσα ήταν παρκαρισμένα, είχαν γεμίσει τσούχτρες. Κατέβηκε ο κόσμος το πρωί να πάει να κάνει τις δουλειές του, ό,τι είχε να κάνει, και το είδανε και σοκαρίστηκαν. Τελικά μπήκανε πάλι μέσα οι τσούχτρες. Όχι, μείναν εκεί. Δεν ξέρω τι έγιναν. Μάλλον τις μάζεψαν, καθαρίσανε. Γιατί... και ήταν και ευκαιρία. Και πού να τρώγεις και καμία τούμπα, να γλίστρεις και να πέφτεις πάνω στις τσούχτρες. Και σηκωνόσουν έτσι. Πάμε στο επόμενο, παρακαλώ. Λοιπόν, και το επόμενο. Είναι πάλι και αυτό έτσι λίγο ψηλό στενάχωρο. Ευτυχώς δεν είναι με αρρώστιες, δόξα τω Θεώ. Πάλι καλά το κορίτσι έχει την υγεία του. Ετοίμαζε να κάνει ένα δείπνο για 10 άτομα και το είχε, αυτό το δείπνο το προετοίμαζε πάρα πολύ καιρό τώρα. Η κοπέλα καθόταν και μαγείρευε πάρα πολλές ώρες και περίμενε την παρέα της να έρθει να φάνε, τους οποίους τους είχε... ειδοποιήσει πολύ νωρίτερα και κανονίζανε μέρες για αυτό το δείπνο. Mm-hmm. Έστρωσε το τραπέζι, όλους τους χώρους, τα φαγητά, ναι, τη διακόσμηση, στόλισε όλο το υπόγειο κάτω που θα έκανε το πάρτι. Το... έκανε τις προετοιμασίες της, δηλαδή. Τα πάντα, ναι. Το έκανε με πάρα πολύ αγάπη, αφοσίωση, και σου λέω το οργάνωνε αυτό πολλές μέρες πριν, ναι, για να το κάνει.
Και όταν ήρθε η ώρα για να πάνε οι επισκέπτες στο σπίτι, δεν πάτησε κανένας. Δεν πήγε κανείς στο τραπέζι που είχε ετοιμάσει, την κορόιδεψαν, δεν σήκωνε κανείς τα τηλέφωνά του που τους έπαιρνε. Αλλά για να γίνει αυτό, για να τις εξηγηθούν έτσι της κοπελιάς, κάποιος λόγος θα υπάρχει, κάτι έχει γίνει. Ό,τι λόγος και να υπάρχει δεν είναι καθόλου ωραίο να γίνεται κάτι. Ναι, θα έπρεπε να είχαν ενημερώσει. Τα φαγητά πάντως μείνανε. Η κοπέλα, ναι, ναι, όχι. Όχι. Δεν μείνανε. Τι η έγινε. Κοπέλα την έβγαλε φωτογραφία ο αδερφός της και είχαν τραβήξει ένα βίντεο στο TikTok, το οποίο πήρε πάνω από 15 εκατομμύρια προβολές την ώρα που ανέβηκε. Συμπαράσταση. Ναι, και ναι, της μίλαγε στο βίντεο, μη στεναχωριέσαι, ξέρω εγώ, παρηγορούσε την αδερφή του και εκείνη καθόταν στην καρέκλα και τον κοίταξε με αυτό το βλέμμα μόνο και ξανά σκύψε το κεφάλι κάτω. Είχε στεναχωρεθεί πάρα πολύ η κοπέλα. Καλή, γιατί δεν εμφανίστηκαν και αυτά. Και τα για να της αλλάξει τη διάθεση ο αδερφός της, έπιασε και έφερε όλους τους φίλους του δικού του. Και καλά έκανε. Και κάτσανε με τους φίλους. Από το να πετάξει τα παγιδά και όλα αυτά, καλύτερα να τα φάνε και να τα σκεδάσουν. Και κάτσανε με τους φίλους του αδερφού της και φάγανε όλα οπότε, τα φαγητά. Οπότε πιάνε το δικό δίδαγμα. Σε όποιον αρέσουμε και τους άλλους δεν θα μπορέσουμε. Τέλος. Τέλεια. Καλά, μου το είχαν κάνει εμένα, θα τους πλάκωνε στο ξύλο, καλά, είμαι σίγουρος. Πάμε μάλιστα στο επόμενο. Λοιπόν, το επόμενο εδώ θα σοκαριστείς λίγο. Είναι ένα συγκρότημα στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ροκ συγκρότημα. Και έχουν live, έχουν πάει και τραγουδάνε. Το όνομα το ξέρουμε, του συγκροτήματος. Όχι. Να, όχι. Όχι, οκ. Okay. Για να το ψάξω, να το, για να το βρω. Για πες. Θα το στείλω. Τέλος πάντων, και η τραγουδίστρια, η μπάντα δεν ήξερε τίποτα. Και η τραγουδίστρια ανέβασε έναν φαν της επάνω, ο οποίος τρελαινότανε για αυτήν, ναι, και κατέβασε τα παντελόνια της στην πίστα. Και τον εκατούρισε στη μούρη μπροστά σε όλο τον κόσμο, Χριστό, σε χιλιάδες κόσμο. Τον ούρισε στο... Ναι, το καταλάβαμε. Ναι. Όλοι είχαν σοκαριστεί. Ο κύριος από κάτω έκατσε κανονικά, αυτή τα κατέβασε. Και μπροστά ανάγκη, σε χιλιάδες. Φυσική. Όταν τελείωσε λοιπόν το live, σηκώθηκαν τα παιδιά από την μπάντα και ζήτησαν συγγνώμη από το... Ζήτησαν συγγνώμη από τον κόσμο για αυτό που συνέβησε, γιατί δεν ξέρουν τι μπορεί να είχε πάθει η καλή μας κυρία εδώ πέρα. Η κυρία πρέπει να είχε πάρει ό,τι υπήρχε για να το κάνει αυτό. Ναι. Πάμε στο επόμενο, παρακαλώ. Λοιπόν, και το τελευταίο είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είχε κορονοϊό, είχε χάσει τη γεύση και την όσφρησή του και πήρε να κάνει ένα πείραμα με την κόκκινη πιπεριά. Σου λέει, αφού έχω χάσει τη γεύση, μετά αφού δεν έχω... Μετά έχασε την όραση. Μετά από αυτό. Πιάνει και τρώει τις κόκκινες πιπεριές και έγινε πύραυλος. Τελικά είχε κοκκίνησε, γεύση. Μόνο το κάψιμο. Ένιωθε μέσα του ένα κάψιμο, ένα φούντομα. Κοκκίνησε, φούντωσε, τρελάθηκε. Εδώ είναι τώρα με μετά τις πιπεριές. Όχι, okay, εδώ είναι πριν. Είναι πριν την ξεκίνηση. Πριν την ξεκίνηση. Γιατί μετά δεν έχει αυτή την βλέπω και λίγο κοκκινούλι. Ναι, είναι. Πριν είναι λίγο πορτοκαλοκόκκινο το λέω. Πορτοκαλοκόκκινο, μάλιστα. Ωραίο χώρο πάντα. Πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω με Άγγελο Χριστόπουλο, όπου σήμερα θα μας μιλήσει για μια φωνή αγαπημένη. Θα μας χορέψει. Όπου ίσως θα μου πει. Που την ξέρεις, ούτως ή και προσωπικά βέβαιως. Στοιχηματίζω. Αχ, θα γυρίσει στη δικιά μου αγκαλιά. Θα χορέψουμε. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή? Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών, αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706 και για όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr με την εγγύηση by Γεωργόπουλος. Κοσμοχρώμ, για να αντέχουν στο χρόνο. Πλαστικό και ακριβικό οικολογικό χρώμα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Υβριδικό μονοτικό με δεκαετή εγγύηση τελευταίας τεχνολογίας. Χρώματα αθλητικών δαπέδων. Πατητή τσιμεντοκονία για πολυτέλεια και ομορφιά. Και καλλιτεχνικά χρώματα κυμολίας all times σε μεγάλη ποικιλία. Κοσμοχρώμ. Του κόσμου τα χρώματα.
δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής και εμείς έτσι εδώ συνεχίζουμε. Εδώ είμαστε Άγγελος Χριστόπουλος, Ιωάννα Μάνου και σε πάρα πολύ λίγο κοντά μου Αγγελική Κούκουρα. Θέλει είναι... άνεμο η αγάπη να φυσά. Εμένα η Μαντώ, που προλόγησε και όλες θα μιλήσουμε για την αγαπημένη Μαντώ, μου άρεσε πάρα πολύ στη Eurovision. Πολύ το αδικία. Μαύρο αυτό το δερμάτινο, η ματιά της. Άφησε εποχή. Ναι. Το στοιχηματίζω και είναι άλλο ένα κομμάτι που μου αρέσει πολύ. Ρούχο δανεικό. Όχι. Θέλει άνεμο η αγάπη, ερήμη, αυτό το καλοκαίρι, αγκαλίτσες και φυλάκια, σου έχω πει τη δισκογραφία. Όλες οι αισθήσεις μου. Ναι. Αυτό. Θέλω να σου πω είναι ένα ήρεμο, είναι ένα, δεν είναι... Παραδέχεσαι. Ναι. Μπράβο. Καταπληκτικό. Υπέροχη. Πες μου εσύ που την έχεις γνωρίσει από κοντά και εποχή New Challenge, γιατί σε παρακολουθούσα και αυτά. Την έχω φέρει καλεσμένη, είναι πολύ γλυκίδα το πλάσμα, αληθινό, έξω καρδιά, ακομπλεξάριστη. Είχε εξαφανιστεί κάποιο καιρό και κάποια ντουέτα καταπληκτικά. Έκανε με Αντώνη Ρέμο, με Γιάννη Πλούταρχο, νομίζω. Θα σε ενημερώσω, θελημένα δεν βρίσκεται στο προσκήνιο, γιατί η ίδια έχει ακολουθήσει μια άλλη μορφή της μουσικής τέχνης. Και θελημένα δεν βρίσκεται, ας πούμε, στα top, θα μπορούσε πάρα πολύ. Σαφώς. Δηλαδή, άνετα. Κάνει πολύ επιλεγμένες δουλειές. Εγώ προσωπικά, να σου πω την αλήθεια, ξεφεύγω λίγο ότι τη Μαντώ την είχα γνωρίσει, είναι, ακούστε τώρα σκηνικό, δούλευα μία εποχή σε αλυσίδα επώνυμων ρούχων και έχει έρθει η Μαντώ, αλλά δεν την έχω γνωρίσει και την εξυπηρετώ. Και κάποια στιγμή την κοιτάω και θέλω να σας πω, της λέω κάτι. Μοιάζεται λίγο με τη Μαντώ και μου λέει, εγώ είμαι. Και είχα μείνει. Πάρα πολύ απλή γυναίκα και πολύ καλοσυνάτος άνθρωπος. Θέλω να σας πω ότι μου έχει τύχει αυτό μία φορά στη ζωή μου, ναι. Ή δύο, που επειδή φορούσα τα γυαλιά και φορούσα και τη μάσκα, ναι. Έβγαλα τα γυαλιά, μπήκα σε ένα κατάστημα και άφησα τη μάσκα. Και αφού με εξυπηρετεί μια κοπέλα να πάρω κάτι, μου λέει, σας κοιτάω πάρα πολύ ώρα, δεν ξέρω αν σου το έχω ξαναπεί, μοιάζετε πάρα πολύ με τον Αλέξανδρο Πετρίδη. Και λέω, μου το λένε συνέχεια. Μου λέει πάρα πολύ, συνέχεια. Λέω, το ξέρω, μου το λένε. Μου το λένε συνέχεια, γιατί είμαι ο ίδιος. Εγώ δεν θα απαντούσα ποτέ εγώ. Ναι. Λέω, μου το λένε. Και άλλη μια φορά, παιδιά, προσπαθώ να θυμηθώ, πες. Κι άλλη μια φορά που με σταματά. Αυτό έχει γίνει μόνο δύο φορές ζωή μου, γιατί τις υπόλοιπες καταλαβαίνεις τώρα. Ένα δηλαδή λογικό. Και οι πεθαμένοι, ας πούμε. Βέβαια. Καταλαβαίνουν. Το ξέρω το ευτυχώς τουλάχιστον γιατί το έχει ζήσει. Το ξέρω το αντιμετωπίζω. Αλλά ίσως επειδή δεν μπορεί κανείς και να μου μοιάσει και να μοιάσει και με μένα. Λοιπόν, αλλά άλλη μια φορά μου λες, είστε καλά. Είστε πολύ power. Σας πάω πάρα πολύ. Σας βλέπω συνέχεια. Και μπράβο και για το μετάλλιο το οποίο φέρατε. Κάνατε την Ελλάδα περήφανη και είστε καταπληκτικός. Και λέω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου λέει, θα πάρετε και σε άλλους Ολυμπιακούς. Λέω, εννοείται, προετοιμάζομαι. Κάνω συνέχεια. Όλοι κουτούσαν το μεταξύ στο μαγαζί. Με είχε μπερδέψει με τον Κεντέρ. Με τον Κεντέρ, είχε μπερδέψει. Και εγώ έλεγα ευχαριστώ πάρα είσαι πολύ. Είσαι κοντά της τηλεόρασης. Ναι, αλλά της τηλεόρασης. Ναι. Και μου έλεγε μπράβο, καταπληκτικά και τα λοιπά. Δηλαδή δεν είπα, ξέρετε, δεν είπα. Έλεγα ναι, ευχαριστώ, μου λέει θα πάρετε, λέω ναι, προετοιμάζομαι. Λέω, για μένα είναι η ζωή μου ο αθλητισμός. Μπράβο. Και έδινα συνέντευξη, κατάλαβες. Σου εύχομαι. Ενώ όταν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ που τον κυνηγάνε μέσα στους διαδρόμους και τον φωτογραφίζουν. Ναι, παιδί. Καλέ, έχω δει. Και ξέρεις, τα καταλαβαίνω. Και εγώ επειδή το καταλαβαίνω. Θέλω να σου πω και κάτι εδώ τώρα. Πολύ βιαστικό. Ναι. Όταν πάτε να με βγάλετε φωτογραφία όπου και αν βρίσκομαι και σε φανάρια το έχω δει, στο σούπερ μάρκετ το έχω δει, στο γυμναστήριο το έχω δει. Στην παραλία πολλές φορές. Και προσπαθείς να με βγάλεις. Τάχα μου ότι κάτι κοιτάς, αλλά προσπαθείς έτσι. Γίνεται και αυτό. Σβήνεται το φλας, γιατί το έχετε ξεχάσει. Σβήνεται το φλας. Και ανάδειξα φαίνεται. Και εσένα που ήρθα και σου είπα να τη δω. Και σου είπε στο κινητό. Και εκείνη την ώρα, επειδή πραγματικά βλέπω τα πάντα, σας γυρίζω την πλάτη και τσαντίζεστε. Ελάτε, πείτε μου, θέλω να σε βγάλω φωτογραφία. Πραγματικά να βγάλω ένα εκατομμύριο. Πόσες θέλεις. Όπως θέλεις και από τον ταβάνι και από... Όταν όμως προσπαθείτε να το κάνετε μου λοχτά,
Επειδή το καταλαβαίνω. Αλήθεια, τώρα σε έβγαλαν κρυφά με φλας και πήγες και του το πες. Ναι, λέω μπορείς να μου δείξεις τουλάχιστον. Και έχει μείνει. Λέω αφού είχες το φλας, δεν είναι το έχεις βγάλει. Χίλια συγγνώμη, μου λέει να τη σβήσω. Λέω δεν σου να τη σβήσω, πάνω να μου τη δείξεις. Και άμα είναι ωραία, την κρατήσα. Λέω θα βγάλουμε άλλη. Τελικά ήταν πολύ ωραία γιατί και όταν δεν βλέπω στημένο βγαίνω. Αλλά εν πάση περιπτώσει, θέλω να σου πω, επιτρογάδι, ότι δεν μπορώ αυτό το ψεύτικο με εκνευρίζει. Ενώ αντιθέτω και ότι βγάζω φωτογραφίες με όλο τον κόσμο. Τώρα πέρα από την πλάκα, είσαι πολύ απλός άνθρωπος. Λοιπόν, και επίσης με ενοχλεί πάρα πολύ. Και κάποια στιγμή, όταν το καταλαβαίνω, η αδελφή μου έχει πλάκα που ενώ δεν μιλάγαμε και περπατούσαμε, περιμέναμε λοιπόν να κατέβει ο μικρός από το φροντιστήριο. Ναι. Σταματήσαμε λοιπόν στο φροντιστήριο και μία κυρία λοιπόν λίγο πιο δίπλα θέλει να με βγάλει φωτογραφία. Και ενώ εγώ κάθομαι να φύγουμε έτσι και συζητάμε, κοιτάω με το μάτι μου ότι είναι έτοιμη, έχει βγάλει το κινητό, τάχα μου να δει κάτι και με το που το ισιώνει για να με πιάσει ολόκληρο. Τη λέω και τελικά τι σου είπε όχι και μου λέει καλή τι έπαιξε, γιατί κάνεις έτσι. Λέω γιατί αυτή με βγάζει λέω φωτογραφία και γυρίζει έτσι να της δείξω ότι το έχω καταλάβει. Γι' αυτό άνετα. Λοιπόν, βέβαια. Άγγελε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά, ήσουν πολύ κατατοπιστικός, με έκανε πραγματικά να πω δύο ιστορίες, αύριο όμως... Ευχαριστώ λοιπόν, πάρα πολύ. Πάμε ευχαριστώ. Πάλι λοιπόν, Μαντώ, παρακαλώ. Λοιπόν, Μαντώ, λοιπόν, πραγματικό όνομα Αδαμαντία Σταματοπούλου. Γεννημένη λοιπόν 13 Απριλίου του 1963. Υπέροχη εδώ, καταπληκτική. Είναι λοιπόν, όπως όλοι γνωρίζουμε, Ελληνίδα τραγουδίστρια, στιχουργός, μουσική παραγωγός. Και μπορεί να είναι και δασκάλα φωνητική. Και είναι και δασκάλα φωνητική. Λοιπόν, γεννήθηκε στον Πειραιά και κατάγεται από την Κάρπαθο. Έχει πάει Κάρπαθο. Πολύ ωραία και έχω περάσει καταπληκτικά. Τέλεια. Μεγαλωμένη λοιπόν σε οικογένεια μουσικών, ασχολήθηκε με τη μουσική από πολύ μικρή ηλικία. Έχει σπουδάσει μουσική, κιθάρα και φωνητική στο μουσικό κολέγιο Berkeley. Παίζει κιθάρα και πιάνο, ενώ γράφει και τη δική της μουσική και στίχους. Η πρώτη ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά κυκλοφόρησε το 1989. Μέσα στην επόμενη δεκαετία καθιερώθηκε μία από τις πιο επιτυχημένες τραγουδίστριες στην Ελλάδα, με πολλούς χρυσούς δίσκους και δεκάδες ραδιοφωνικές επιτυχίες. Ενδεικτικά. Αναφέρω κάποια κομμάτια, δώσ' μου ένα λόγο να σωθώ, στοιχηματίζω. Αυτό το καλοκαίρι, εσύ, ιδανικά, στον 7ο ουρανό και πολλά άλλα. Λοιπόν, έχει συνεργαστεί με πάρα πολλούς καλλιτέχνες στα 30 χρόνια της μουσικής της πορείας, είτε δισκογραφικά, είτε συνθετικά, είτε σε μουσικές σκηνές. Αναφέρω Αντώνης Βαρδής, Πασχάλης Τέσσερις, Πάριος. Έκανε με τον Αντώνη Ρέμο. Εμείς από τους τρόποδες της γη, τα 20 χρόνια τα 20 χρόνια που ήμουνα βέβαια ήμουνα στη σουίτα και έβλεπα τη συναυλία. Ναι. Αλλά βγήκε με τη Μαντώ και έκανε ένα ντουέτο απίστευτο. Και θυμάσαι και μάλιστα φοράγε. Είπε ότι... Ένα μαύρο σύνορο κατά ναι, ένα μαύρο και είπε μάλιστα ότι πρόκειται για μια φωνάρα, είναι. Όπως είπε ο Αντώνης Ρέμος. Λοιπόν, πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Τώρα να μην αναφέρουμε, λοιπόν, από το 2010 λοιπόν, διδάσκει φωνητική και ορθοφωνία στο Οδείο Τέχνης Φακάνα, που το έχει δημιουργήσει στην Παιδική Ακαδημία του Μουσικού Θεάτρου, η οποία συστεγάζεται και φιλοξενείται στο χώρο του Οδείου που διδάσκει φωνητική. Κατά καιρού συμμετείχε σε μερικά από επιτυχημένα τηλεοπτικά προγράμματα της ελληνικής τηλεόρασης, όπως το Your Face Sounds Familiar, που είχε κάνει την φοβερή την έμεση την Τζένι Βάνο και ήταν καταπληκτική. Voice of Greece, Music School και πάρα πολλά άλλα. Λοιπόν, η Μαντώ είναι κόρη του πιανίστα της jazz Νίκου Σταματόπουλου και της σοπράνο της λυρικής σκηνής Μέρι Απέργη. Γι' αυτό και έχει πάρα πολύ ψηλές, ξέρεις. Πάρα πολλές, πάρα πολύ. Σαν παιδί, λοιπόν, εκτός της μουσικής σπουδές της και το σχολείο έκανε πρωταθλητισμό και κολύμβηση με την ομάδα του Ολυμπιακού για 7 συνεχή έτη. 8 χρόνια πιάνου στο Εθνικό Οδείο, ανώτερα θεωρητικά μαθήματα μουσικής, φωνητικής, χορού και jazz είναι. Στην μουσική της πορεία. Από 10 χρονών λοιπόν παίζει κιθάρα και ακουστά όργανα ως αυτοδίδακτη και συνθέτει δικά της τραγούδια. Σε ηλικία λοιπόν 13 ετών πρωτοεμφανίζεται στο θέατρο Καλουτά συμμετέχοντας στη μουσική παράσταση Jesus Christ Superstar με την επιμέλεια του Μίμη Μπλέσσα και του Δημήτρη Μαλαβέτα. Ακολούθησαν πολλά και αξιόλογα μουσικά βήματα στην πορεία της, όπως η τρίχρονη συμμετοχή της στο τρίο Μικέλη το 1989, όπου από εκεί και ύστερα μπαίνει στην ελληνική δισκογραφία συμμετέχοντας με το όνομα Μάντι, το οποίο της το είχε δώσει ο ίμνησος Τζίμις Πανούσης. Το 1983 λοιπόν, σε ηλικία 17 ετών, συμμετείχε στο πάρτι της Βουλιαγμένης του Λουκενού Κελαϊδόνη, αυτό το θυμάσαι το καταπληκτικό. Ήταν η χρυσή εποχή. Η χρυσή εποχή λοιπόν.
με το τραγούδι Blue Moon, με το ψευδώνυμο Mandy, κυκλοφορεί το 1985 το καταπληκτικό τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ, το Fill Me Up. Ακολουθούν τα Love My Baby και τον επόμενο χρόνο η τεράστια επιτυχία, η οποία αυτά τα τραγούδια έγιναν πολύ γνωστά στο εξωτερικό, όχι τόσο στην Ελλάδα. Το Set Yourself in Motion. Το οποίο όλα αυτά ήταν σε παραγωγή του Κώστα Χρυδοδιπλωμένου, που ήταν ο πρώτος άνθρωπος που την βοήθησε και πίστεψε σε αυτή για να ξεκινήσει την καριέρα της εδώ στην Ελλάδα. Γιατί ήδη στο εξωτερικό ήταν ένα καλό όνομα, με το όνομα Mandy λοιπόν. Μετά την επιτυχία λοιπόν των δύο αυτών Maxi Single, φεύγει την Αμερική όπου κάνει μαθήματα φωνητικής με τον Half Spafer, δάσκαλο της Barbara Streisand και της Liza Minnelli, καθώς και μαθήματα κινησιολογίας. Το 1987 κάνει άλλη μια εμφάνιση στην ελληνική δισκογραφία με τη συμμετοχή της στη συλλογή Τα Δεκάρια, τα Χρυσά Δεκάρια, μαζί με Πολίνα, Κέτι Γαρμπή, Σοφία Βόσου, Αντρία Μικρούτσικο, Λαβέντι Μαχαιρίτσα, Σάκη Μπουλά και Στέλιο Σταυράκη, ερμηνεύοντας τα τραγούδια Τα Ζεστά Φεγγάρια και Το Γράμμα, που ήταν η διασκευή του γνωστού The Letter, το οποίο είχε βγει τη δεκαετία του 70. Το 1989 λοιπόν έχει ήδη συμβόλαιο με τη CBS νυν Sonic Music. Και έχει την πρόταση από την Ελλάδα και τη Μήνο EMI με ελληνικό δίσκο, με ελληνικό στίχο αυτή τη φορά. Και το 89 κυκλοφορεί την πρώτη συγκεκριμένη δισκογραφική δουλειά, Δώσ' μου ένα φιλί και αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το υπέροχο τραγούδι. Έτσι ξεκινά λοιπόν μια σειρά επιτυχημένων δισκών, επί ελληνικού εδάφους πλέον, και μεγάλες επιτυχίες είναι τα τραγούδια. Αυτό το καλοκαίρι που βγήκε το 1989, το Στοιχηματίζω το 1990, το Εσύ το 1991, Τιμώρησέ με 1991, Αισθήσεις. Ναι. Το οποίο σου αρέσει το 93, Φυλάκι Σέμε στον 7ο ουρανό, Δανικά, Φάρος, Φωτιά στα Πρέπει, Πιο Πολύ και τέλος το 2003 το τραγούδι Φαίνεται. Η Μαντώ έχει δώσει πολλές συναυλίες σε όλο τον κόσμο. Έχει κάνει περιοδίες και έχει εμφανιστεί σε μερικά από τα μεγαλύτερα θέατρα και συναυλιακούς χώρους του κόσμου, όπως το Madison Square Garden της Νέας Υόρκης και το Air Crown του Σικάγο. Και σε συνέχεια σε πάρα πολλές πόλεις όπως το Λος Άντζελες, το Λονδίνο, το Παρίσι, το Μόντρεαλ και πάρα πολλά άλλα. Έχει συνεργαστεί. Εκτός από αυτά τα ονόματα που είπαμε, με Μαρινέλα, Δημήτρη Μητροπάνο, Τόλι Βοσκόπουλο, Γαλάνη και Τάνια Τσανακλίδου. Το 1992 ιδρύει το Μαντώ Fan Club, το οποίο φτάνει... Ήταν και από τις πρώτες που έφτιαξε. Αυτό θα το αναφέρω, φτάνει τα 20.000 μέλη. Και είναι η πρώτη καλλιτέχνηδα, αυτό που είπες, η οποία δημιούργησε ιστότοπο στο διαδίκτυο. Ήταν η πρώτη, ναι. Το πρώτο Fan Club λοιπόν. Στον 7ο ουρανό και τα γυάλινα φεγγάρια παίζουν η μουσική του Peter Gabriel, αυτού του σπουδαίου μουσικού συνθέτη. Λοιπόν, το 1997 ερμηνεύει στα ελληνικά τα τραγούδια της ταινίας Κινουμένων Σχεδίων Αναστέζια από τη 20th Century Fox. Το 2001 από τα τραγούδια τα οποία έχει γράψει στην Αμερική βγαίνει από το σιρτάρι για το άλμπουμ της νεαρής τότε τραγουδίστριας Jessica Simpson. Η Μαντώ λοιπόν ως συνθέτρια μπαίνει στα μουσικά αμερικάνικα charts με το τραγούδι Where You Are. I wonder where you are, I need to know. Ναι, τη Jessica Simpson, λοιπόν. Το οποίο έχει γίνει τεράστια επιτυχία, είναι αρκετά γνωστό τραγούδι και μπαίνει λοιπόν στο soundtrack της ταινίας της Century Fox, Here on Earth και στα μουσικά βραβεία MTV της Αμερικής. Βγαίνει η καλύτερη μπαλάτα της χρονιάς και η Μαντώ κερδίζει το πρώτο της βραβείο εκτός συνόρων ως συνθέτρια. Το 97 λοιπόν προχωρεί σε ένα από τα πιο επιτυχημένα τραγούδια στον 7ο ουρανό με το δίνει στον Ντέμι Ρούσο, ο οποίος το διασκεύασε στα γαλλικά με τον τίτλο Ecubal. Ecubal. Το 2000 λοιπόν έκανε ντουέτο με την τουρκάλα τραγουδίστρια Σερτά Μπερενέρ, η οποία την γνωρίσαμε στη Eurovision με το Every Way That I Can. Ναι. Έτσι. Και έκανε το περιβόητο και δημοφιλέστερο τότε ντουέτο, το Φως, στα τουρκικά Ashk, που είναι καταπληκτικό, και το τραγούδι αυτό έγινε μεγάλη επιτυχία και στην Ελλάδα αλλά και στην Τουρκία. Το 2001 κυκλοφορεί μέσω της εταιρείας Europe Records το CD Mandó and Culture Big Band με 5 τραγούδια διασκευές ξένων επιτυχιών από ξένα και ελληνικά musical. Το 2003 λοιπόν εκπροσώπησε την Ελλάδα στο μουσικό διαγωνισμό της Eurovision καταλαμβάνοντας δυστυχώς την 17η θέση με το τραγούδι Never Let You Go. Στις 14 Μαρτίου 2010 στην εκπομπή Chart Show Your Countdown το κανάλι Α κατέταξε τη Μαντώ στην 23η θέση της λίστας με τις πιο εμπορικές γυναίκες τραγουδίστριες στην Ελλάδα από το 1960 μέχρι και σήμερα. Την ίδια χρονιά λοιπόν συμμετείχε και σε ένα επεισόδιο του Music School of ως guest που προβλήθηκε από το Mega TV. Αυτά λοιπόν για την υπέροχη και καταπληκτική Μαντώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλεσοπάτε. Εντάξει. Δεν θα του πήγαινε πολύ για καθηγητής. Ναι, διαβάζει και εξηγεί ωραία. Έτσι, ναι, έτσι. Μου θυμίζει, θα του πήγαινε στην ταινία
που ήταν Γιάννη που του πετούσαν τα βελάκια το βεβαίως βεβαίως. Έχω συνηθίσει, εγώ είμαι γιαούρτια, όχι με βελάκια. Όχι μωρέ, που του πετάγανε, που ήταν ερωτευμένοι οι βουγιουκλάκοι. Α, με τον Παπα Μιχαήλ και τον άλλον τον καθηγητή που έλεγε βεβαίως, βεβαίως. Πέσω τώρα στα μοσαϊκά κάτω. Όχι, στη βουγιουκλάκη. Λοιπόν. Περίμενε τώρα, γιατί με αυτό που είπες... Πρέπει να φύγεις όπως ήρθες, Άγγελε. Εδώ. Λοιπόν, εδώ. Να'με. Τώρα είναι κανονικά Britney. Ωραίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Britney που εμφανίστηκε για άλλη μια φορά στο πάνελ μου. Η Ιωάννα Μάνου, η γαζέλα εδώ της εκπομπής. Αλέξανδρος Πετρίδης. Φεύγουνε τα πρώτα μου παιδιά. Ναι. Σας αποδεσμεύω και ενώ ξέρω μια άλλη εβδομάδα είναι και η μεγάλη εβδομάδα να κάνει τα ψώνια στα λοιπά, γιατί θα είμαστε εδώ. Και κλείνω με Αγγελική Κούκουρα και με πολύ ωραίο θέμα που έχουμε ετοιμάσει. Μείνετε κοντά μου. Κοσμοχρώμ. Για να αντέχουν στο χρόνο. Πλαστικό και ακριβικό οικολογικό χρώμα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Υβριδικό μονωτικό με δεκαετή εγγύηση τελευταίας τεχνολογίας. Χρώματα αθλητικών δαπέδων. Πατητή τσιμεντοκονία για πολυτέλεια και ομορφιά. Και καλλιτεχνικά χρώματα κυμολίας all times σε μεγάλη ποικιλία. Κοσμοχρώμ. Του κόσμου τα χρώματα. Μέρος αυτής της εκπομπής, Αγγελική Κούκουρα εδώ κοντά μου, ανοιξιάτικη και όσο πάει πιο καλοκαιρινή και πιο αεράτη, γιατί να σου πω να κάτι. Κάνω, αφού είσαι την άλλη εβδομάδα νότσισε. Είναι μεγάλη εβδομάδα και από εκεί και μετά πάει, πέταξε ναι. Το πουλάκι. Πάει, τελείωσε, πάει πιο χειμώνα, τον φάγαμε. Δηλαδή να σου πω κάτι. Δεν μπορώ να πιστέψω, αλήθεια το λέω. Πώς πέρασε ο καιρός φέτος. Πότε ήταν Σεπτέμβρης και πότε τελειώνει η σεζόν. Τι να σου πάνε, Αλέξανδρα, έχουμε πάντα πολλές δουλειές. Δηλαδή ειλικρινά. Δεν ξέρω πώς περνάνε παιδιά τα χρόνια. Πώς περνάνε οι μήνες, οι ώρες, τα δευτερόλεπτα. Δεν περνάει τίποτα πάνω σου. Αυτό μου λέγανε χτες. Τι? Που βλέπανε την εκπομπή, τίποτα δεν περνάει πάνω σου, ούτε μια μέρα, ούτε ναι, μια ώρα. Ναι, δεν περνάει η μέρα, γιατί έχω κάνει ένα στόπ εγώ στον χρόνο. Έχεις αλλά... κάνει ένα στόπ, έχεις μαυρίσει κιόλας. Από τότε που σε γνώρισα και εγώ τα ίδια έχω κάνει. Ναι. Είδες, ναι. Γι' αυτό φαντάσου. Είναι του χρόνου, του παραχρόνου, δεν θα είσαι εσύ η καθηγήτρια ή η δασκάλα, θα είσαι εσύ η μαθήτρια, έτσι όπως πάμε. Λοιπόν, βέβαια. Τη μεγάλη εβδομάδα θα μπούμε σε μια έτσι άλλη περίοδο λίγο. Είναι η μόνη εβδομάδα που λίγο κάνω ας πούμε μια διατροφή. Αλλά οι αρχαίοι όμως Έλληνες, πολλές φορές δεν που μου λένε πω ρε παιδί μου σαν αρχαίος Έλληνας είσαι. Είσαι, ναι. Αλλά να σου πω κάτι. Παλιότερα μοιάζα πιο πολύ. Δηλαδή όταν ήμουν πιο μικρό. Μοιάζει πάρα πολύ. Αν δει φωτογραφίε. Τώρα έχει ανανεωθεί πολύ τώρα τελευταία. Έχει μαυρίσει κιόλα. Λίγο. Καλά, τι έγινε. Ξεκίνησε στα μπάνια από τώρα. Όχι. Είναι από τη σκληρή δουλειά εκεί έξω στην αυλή. Ναι, ναι, ναι. Στον κήπο εκεί με πέρα. Με χτυπάει ο ήλιο. Στον κήπο στον μπαγκάζι. Μάλλον από την πολύ ψυσταριά. Που ναι. Δεν έχω βάλει χέρι στην ψυσταριά, αλλά λέμε. Να σου πω κάτι. Οι αρχαίοι Έλληνε όμω που πραγματικά ήταν αγαλματίδια τα κορμιά του. Αγαλματίδια είναι τα μικρά. Αυτή ήταν αγάλματα. Ναι, όχι ρε παιδί μου, εννοώ ότι είχαν ένα κορμί που λέμε. Τι να σου πω. Σμιλεμένος, μιλεμένος. Σαν το δικό σου. Ναι, την παλιά εποχή. Και τώρα. Λοιπόν, εκεί δεν ξέρω να σου πω κάτι πριν από μερικά χρόνια, να μην πούμε πόσο. Ήμασταν συναρπαστικοί. Αλλά και τώρα όμως. Είμαστε καταμάχητοι. Είμαστε καταμάχητοι. Άκου αγάπη μου να σου πω κάτι. Εάν ήταν η προσωπικότητά μας να χτίζεται από τα 2 πάνω ή 5 κάτω κιλά, τότε θα έπρεπε να θεωρούμαστε αποτυχημένοι. Κατάλαβες? Βέβαια. Μπράβο. Λοιπόν,
Για πες μου. Λοιπόν, ένα από τα θέματα που σου αρέσουν με τη διατροφή, το φαγητό. Mm-hmm. Σου έχω φέρει και κάτι μια ωραία αναστήσιμη σπανακόπιτα σήμερα. Ναι, θα τη φάω όλη σήμερα. Από την δυναμία σου, ένα αναστήσιμο ψωμί. Τα φαγητά σου ξέρεις ότι όταν μου φέρνει. Έχω βάλει αναστήσιμο τυρί μέσα. Δεν πειράζει. Όταν μου φέρνει η Αγγελική Κούκουρα φαγητό, τι είναι, δηλαδή αν την προηγούμενη μέρα που ετοιμάζει τα θέματα τη το βράδυ έχει κάτσει και μαγειρεύει, τη λέω αύριο θέλω. Φεύγοντα από εδώ προ να πάω προ το σπίτι, στη διαδρομή. Κάθομαι και τρώω. Και το φοβερό ήταν που. Δηλαδή, όπως οδηγώ, έχω δίπλα στο οποίο διπλανώ, κάτσε με και τρώω. Το φοβερό ήταν την προηγούμενη εβδομάδα που είχε μια καταπληκτική σούπα, όπου επειδή έπρεπε στο φανάρι να φάω λίγο σούπα, έχω πάντοτε και το κουτάλι μου και όλα, λόγω της διατροφής, έπαιρνα στο φανάρι τη σούπα, τρεις γρήγορες κουταλιές, μόλις ήταν με το φανάρι δίπλα η σούπα. Στο επόμενο φανάρι δίπλα. Όπου οι άνθρωποι που θα με κοιτάνε με τη και σούπα. Και εγώ έτσι κάνω, Αλέξανδρε. Και τι με ενδιαφέρει. Τι να κάνουμε. Δεν προλαβαίνουμε πολλά τι πράγματα. Τι να κάνουμε. Είναι και η καλλιτεχνία στη μέση. Η καλλιτεχνία. Πότε θα έρθει να με ξανακούσει. Πρέπει να έρθω και να μιλήσω. Που λέμε τα ποιοτικά τραγούδια. Έχω μπλέξει. Εκεί πέρα στο Ήλιον, στο καφέ συνάντηση που κάνουμε ποιοτικέ βραδιές. Θα κάνω συνάντηση. Σε περιμένω αυτό το Σάββατο. Θέλω μάλλον αυτό το Σάββατο να έρθω, το υπόσχομαι. Ναι. Λοιπόν, θα πούμε λοιπόν όπως είπαμε από τα θέματα που σου αρέσουν. Επειδή είναι πολλές οι εποχές, θα τις καλύψουμε λίγο απ' όλα. Οι αρχαίοι λοιπόν Έλληνες, οι προγονείς μας, όπως ξέρεις, φρόντιζαν την ψυχική και την πνευματική τους καλλιέργεια πάρα πολύ. Υγιής, λέγανε. Εν σώματι υγιή. Δηλαδή ότι ένα καλό μυαλό πρέπει να βρίσκεται σε ένα ωραίο σώμα. Πρόσεχαν όμως πάρα πολύ και τη διατροφή τους. Γιατί τη θεωρούσαν πολύ σημαντικό παράγοντα και ευημερίας, ευζωίας. Δηλαδή ο Ιπποκράτης ο αρχαίος γιατρός, ξέρεις τι έλεγε, τα φαγητά μας μπορεί να είναι φάρμακο ή φαρμάκι. Mm-hmm. Δηλαδή, ναι. Ωραίο αυτό, έτσι. Έχεις δηλαδή, δίκιο. Όταν είναι καλά και ωφέλιμα και στη σωστή ποσότητα και στη σωστή ώρα γίνονται φάρμακο, ενώ όταν κάτι το αλλάζουμε ή το τρώμε πολύ ή λιγότερο ή έχουμε πολλές ώρες που είναι το ένα γεύμα μετάλλο, μπορεί να γίνει φαρμάκι. Λοιπόν, οι αρχαίοι Έλληνες ήταν η τριάδα τους, ήταν η μεσογειακή τριάδα. Οι τροφές τους ήταν δηλαδή το σιτάρι. Το λάδι και το κρασί. Αυτή ήταν η βασική τριάδα. Ξέρεις, Αλέξανδρε, οι αρχαίοι Έλληνες δεν ήταν και ψηλοί όπως λένε. Όχι. Μην νομίζεις. Δεν ήταν όπως ήταν τα αγάλματα. Δηλαδή ήταν με τρίο αναστήματος. Καλά, τα αγάλματα ναι. Είναι. Ουτοπικά. Μπράβο. Ναι, ναι. Δεν είναι. Δηλαδή ναι. Ένα άγαλμα το βλέπεις 2,90, 3,10 δεν είναι άνθρωπο. Όχι, ήταν ζήτημα να είναι οι αρχαίοι Έλληνες περίπου 1,70 να ξέρεις. Μπορεί να ήταν και κοντύτεροι. Και οι γυναίκες ακόμη λίγο κοντύτερες. Εκτός από εξαιρέσεις τώρα. Οι Μακεδόνες ήταν λίγο πιο ψηλοί, γενικά οι πιο βόρειοι. Πιο βόρειες φυλές και δεν τρέφονταν και με πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες γιατί θεωρούσαν τους ανθρώπους που έτρωγαν πολύ το θεωρούσαν ως ένδειξη βαρβαρότητας ειδικά στην Αττική που είχε και πολύ καλό κλίμα πάντοτε όπως και τώρα βέβαια τότε δεν υπήρχε και το νέφος και το καυσαίριο και όλα αυτά εκείνα τα χρόνια υπήρχε ο όρος που λεγότανε ότι ζει σαν τους κατοίκους της Αττικής Αττικυρός ζήν έλεγαν. Αττικυρός ζήν. Ζεις δηλαδή όπως οι κάτοικοι της Αττικής. Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Κάτοικοι της Αττικής. Πώς το είπες? Αττικυρός ζήν. Αττικυρός ζήν. Η Αττική ήταν εφημισμένη για πολλά προϊόντα της. Ήταν εφημισμένη για τα σίκα, τα ξακουστά σίκα της Αττικής, mm-hmm. που δεν επιτρεπόταν η εξαγωγή τους. Και αυτοί που κατέδιδαν τους παράνομους εμπόρους σίκων που έκαναν εξαγωγή, λεγόντουσαν σικοφάντες. Από εκεί βγήκε η έκφραση. Έτρωγαν γαλακτοκομικά, τα είχαν σε μεγάλη υπόλοιψη τα γαλακτοκομικά, γιατί μην ξεχνάμε ότι με το γάλα της κατσίκας αμάλθειας τράφηκε ο Δίας, υποτίθεται, σύμφωνα με τις παραδόσεις, ο πατέρας των θεών. Έφτιαχναν τυρί. Το τυρί ήταν και αυτό πολύ συνηθισμένο φαγητό, το τρώγανε πάρα πολύ. Και θυμάσαι τον κύκλο Παπολύφημο στην Οδύσσια Αλέξανδρε. Λένε ότι έφτιαχνε το πρώτο τυρί που έμοιαζε με τη σημερινή φέτα. Αλήθεια. Ναι, με τη σημερινή φέτα. Και όσον αφορά τα σουβλάκια που λένε ότι έρχονται από την Ανατολή, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Από το χτύπα στο ψητό έρχονται. Ναι, από το χτύπα στο ψητό έρχονται αυτά. Ναι. Και το χτύπα στο ψητό από πού έρχεται, από τον αρχαίο Θεό Ερμή, που λέει ότι καθόταν, έβαζε κάτι κομματάκια κρέας, λέει σε κάτι σούβλες, και τα λέει και τα έτρωγε. Εκεί στο χτύπα στο ψητό έρχονταν, κατάλαβες. Και δεν είναι τυχαίο που ο αρχαίος Έλληνας δημιούργησε Γιάννη μου το χτύπα στο ψητό. Είδες ότι όλα τελικά έχουν μία σημειολογία. Εκεί, δεν είναι έτσι. Όταν είναι χτύπα στο ψητό. Μάλιστα. Κατάλαβες. Όταν έγινε η έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης, οι επιστήμονες βρήκαν, επειδή όλα αυτά σκεπάστηκαν από τη λάβα και έτσι διατηρήθηκαν, όπως είχαν διατηρηθεί τα ερείπια της Πομπίας. Και βρήκαν πολλές πληροφορίες για τη διατροφή των αρχαίων προγόνων μας. Δηλαδή,
πώς βρίσκουμε δηλαδή στα, και στα υγεία, αλλά και διατηρημένα τρόφιμα. Δηλαδή βρήκαν ξερά σίκα, βρήκαν σπόρους, βρήκαν διάφορα, βρήκαν λάδι. Το λάδι ήταν πάρα πολύ πολύτιμο, ήταν πολύτιμο αγαθό στην αρχαιότητα. Και ξέρεις, οι αθλητές που κέρδιζαν στην Παναθήνα, ας πούμε, αυτοί που ήταν πρωταθλητές, το έπαθλό τους ήταν αμφορείς με λάδι. Ζωγραφισμένη έτσι και τα λοιπά. Τι, ναι, ναι. Τι αξία. Καλά, όχι και από σήμερα να δεις. Ναι, και έχει. Σήμερα έχει ακριβήνει πολύ. Άστε. Αλλά επειδή έπαιρνε λέει μεγάλες ποσότητες ως δώρο, αυτοί το εκμεταλλεύονταν μετά το δώρο και το μεταπολούσαν. Ναι. Έτρωγαν τα εξής γεύματα. Το πρωινό τους λεγόταν ακράτισμα και ήταν με την ανατολή του ηλίου. Ξύπναγαν νωρίς. Και εκείνη την ώρα έτρωγαν ψωμί. Το ψωμί χωριζόταν σε δύο κατηγορίες, ξέρεις, στην αρχαιότητα. Στο λευκό τον άρτο. Και στη μάζα που έτρωγαν οι φτωχοί, το κρυθαρένιο. Δηλαδή τα βασικά σε δύο, γιατί είχαν πάρα πολλά είδη ψωμιών οι αρχαίοι Έλληνες, κάπου 17-18 διαφορετικά. Τα αρωμάτιζαν με δυόσμο, με άνηθο, με διάφορα άλλα μυρωδικά. Είχαν και τυρόψωμο, είχαν και μια μορφή πίτσας που λεγόταν τυροτάριχος. Έτσι. Και τέλος πάντων έτρωγαν ψωμί βουτυγμένο σε άκρα το ίνο, σε κρασί. Γιατί είχε αυτό, λέει, δυναμωτικές ιδιότητες. Μετά έτρωγαν το Άριστον, που ήταν γύρω στις 12 η ώρα, έτσι ένα κολατσό, ένα μικρό. Το δεκατιανό που λένε ας πούμε, πια. Ναι, ναι. Μετά έτρωγαν το εσπέρισμα, ένα μικρό πάλι κολατσό και το κύριο δίπνο, και το κύριο γεύμα τους ήταν το δίπνο. Που λένε ότι είναι κακό βέβαια, ναι, αλλά που ήταν λένε το δίπνο. Ότι είναι κακό, ναι, γιατί ναι, λένε ναι. Ότι το πρωί φάε σαν πρίγκιπας, σαν βασιλιάς, ναι. Μετά σαν πρίγκιπας. Αλλά δεν έτρωγαν, είπαμε, ναι. Μεγάλες ποσότητες. Τους άρεσαν και πάρα πολύ τα ψάρια. Η σαρδέλα ήταν το βαρόμετρο της αγοράς, αναλόγως με την τιμή της σαρδέλας Φαλήρου, από εκεί τη φέρνανε. Ήταν έτσι πολύ γνωστή. Ήταν πώς κινούνταν η αγορά των ψαριών. Και από κρέας έτρωγαν πιο πολύ μοσχάρι και γουρουνάκι. Ξέρεις, γιατί το γουρουνάκι θα το έχεις δει και στη σημερινή, στους νέους Έλληνες. Αυτή η γουρουνοχαρά, τα χειροσφάγια, έχει έτσι λίγο ένα χαρακτήρα που είναι απόκοσμος, μεταφυσικός. Γιατί είναι αυτή η πολιτοκία, του δίνει έτσι ένα χαρακτήρα παράξενο, έτσι δεν είναι. Και αυτή, εκεί στις ξένες θρησκείες, ξέρεις, ας πούμε στο μεμφθανισμό, απαγορεύεται να φας χοιρινό. Σαφώς, εννοείται. Γιατί λένε ότι επειδή δεν μυρικάζει την τροφή του, είναι και ακάθαρτο. Και επειδή λένε ότι και το πήγαμε μακριά τώρα πάλι, ναι. Αλλά είπαμε πώς θα με ρωτήσεις γι' αυτό. Ο Μωάμεθ λέει πήγε να κάνει ένα θαύμα μια φορά, να μιμηθεί το Μωυσή και να πει ότι είχε θάψει ασκούς με νερό και να κάνει θαύμα να βγει νερό από τη γη. Αλλά πήγαν κάτι γουρούνια και το χάλασαν και έτσι από τότε είπε μην τρώτε γουρούνια. Και οι Εβραίοι δεν έτρωγαν γουρούνια, έτσι. Αρνίκα τσίκι δεν πολύ έτρωγαν οι αρχαίοι, πιο σπάνια, το έτρωγαν κι αυτό. Φύτευαν, είχαν λαχανικά στους κήπους τους. Στο μεταξύ, τα σημερινά λαχανικά, κάποια που υπάρχουν σήμερα, δεν υπήρχαν. Ας πούμε, δεν υπήρχαν και δεν υπήρχε και το ρύζι τότε, ούτε οι πατάτες. Σαφώς, τα πορτοκάλια, όλα αυτά. Οι μελιτζάνες δεν υπήρχαν, τα σπανάκια, αυτά τα φέρνουν οι Άραβες. Αργότερα, θα το πούμε στο Βυζάντιο. Είχαν όμως μπιζέλια, αρακά δηλαδή, κουκιά τα έκαναν πουρέ αυτά. Πίτες έκαναν πάρα πολλές, τις ονόμασαν πλακούντες. Τα γλυκίσματα τα ονόμαζαν τραγήματα. Δεν υπήρχε ζάχαρη στην αρχαιότητα. Το μέλι ήταν το αυτό, που, αυτό. Ναι, που έφερνε τη γλυκύτητα. Που έφερνε τη γλυκύτητα έτσι και αυτά. Και τι άλλο να σου πω για την αρχαία Ελλάδα, να πάμε στα Βυζαντινά χρόνια. Να πάμε λίγο στα Βυζαντινά. Να πάμε στα Βυζαντινά χρόνια. Α, επίσης ένα πάρα πολύ σημαντικό που διατηρήθηκε και στα Βυζαντινά χρόνια, στα Ρωμαϊκά, στα Βυζαντινά χρόνια, ήταν ο γάρος. Ήταν μια πολύ γνωστή σάλτσα. Πώς είναι αυτή η φυσός της Ανατολής που υπάρχει. Δηλαδή έχουν ψάρια, ας πούμε, πιο πολύ μικρά. Αλλά γίνεται και με πιο μεγάλα ψάρια, ας πούμε, με μπαρμπούνια, κάνανε κάποιοι. Τα αφήνουν στον ήλιο με ξύδι, γλυκό κρασί και αλάτι 3-4 μήνες να συντέψουν και αυτά βγάζουν μια σάλτσα που ονομαζόταν γάρος. Και αυτή τη σάλτσα τη φιλούσαν σε δοχεία διάφορα, τη διατηρούσαν και την οποία την έβαζαν πάνω από όλα τα φαγητά. Και οι αρχαίοι Έλληνες και οι Ρωμαίοι και οι Βυζαντινοί. Είχαν και τα πασταψάρια και οι αρχαίοι και οι Βυζαντινοί. Όχι τον μπακαλιάρα, γιατί ο μπακαλιάρος συσύχθηκε το 15ο αιώνα στην Ελλάδα. Δεν υπήρχε μέχρι τότε. Ο παστός. Δεν υπήρχε ο μπακαλιάρος. Ξέρεις, το ψάρι του βουνού. Επειδή μπορούσε να πάει σε απομακρυσμένες περιοχές.
Σ' αρέσει ο μπακαλιάρος. Να έρθει να σου φτιάξουμε και πέρα, το φτιάχνουμε πολύ ωραία στο μαγαζί. Ναι, με τις κορδελιές αρέσει. Ναι, δεν την τρώω. Ναι, δεν την τρώω, γιατί άμα φιλήσει κανέναν, τι θα γίνει. Όχι, να σου πω κάτι, δεν με ενδιαφέρει. Έτσι κι αλλιώς αγάπη μου να σου πω κάτι και να φιλήσω εγώ. Θα έχει φάει και τα σκορδελιά. Όχι, παιδί μου, πα στον παράδεισο. Οπότε δεν έχει θέμα. Αλλά το θέμα είναι ότι εγώ δεν την μπορώ. Μου είναι λίγο βαριά. Είναι και να φας σκορδελιά, να φας σκορδελιά. Άμα είναι να φας σκορδελιά και να είσαι ένα τρόπο. Όπως και με το τζατζίκι πολλές φορές που στο μαγαζί μου λένε πολύ πιο ελαφρύ. Να σου βάλω γιαούρτι τώρα. Γιαούρτι, άλλο. Δηλαδή τι νόημα έχει να σου βάλω γιαούρτι και να μην μυρίζει. Με και το τζατζίκι και να μην μυρίζει. Εντάξει τώρα. Ναι. Σκορδελιά τότε να σου κάνω μια πατατούλα και τελείωσε. Τι. Α, για να μην μυρίζει. Για να μην γίνεται βαρύ. Θέλουμε να μην είναι βαρύ, αλλά να μην. Η φύτρα. Ναι. Όχι, πρέπει να υπάρχει γεύση, έχεις δίκιο. Το κάθε πράγμα, για κάθε κατάσταση, το κάθε φαγητό πρέπει να έχει μια πραγματική γεύση. Να μην είναι τρανς γεύση, φτιαγμένη, ας πούμε. Διαφορετικά. Πάμε να ολοκληρώσουμε. Ναι. Λοιπόν, οπότε λοιπόν στα ρωμαϊκά και βυζαντινά χρόνια συνεχίστηκε η παράδοση με κάποιο τρόπο, η παράδοση των αρχαίων Ελλήνων. Άλλαξαν λίγο τα πράγματα. Στα βυζαντινά χρόνια ήταν πολύ αναπτυγμένη και η ζωή των μοναστηριών. Και εκεί πέρα αναπτύχθηκε πολύ η διατροφή, ας πούμε. Γιατί οι μοναχοί είχαν και παρήγαγαν την τροφή τους και την έφτιαχναν. Δηλαδή και προσπαθούσαν, δηλαδή δούλευαν εκεί πέρα στο μοναστήρι. Όχι μόνο τη μαγείρευαν, αλλά έκαναν και την παραγωγή της. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι το γεύμα αυτό που λέμε άντρες και γυναίκες, ας πούμε στην αρχαιότητα, οι άντρες και οι γυναίκες έτρωγαν μόνοι τους. Γυναίκες ξεχωριστά, άντρες ξεχωριστά. Στα χρόνια του χριστιανισμού άρχισαν να τρώνε μαζί άντρες και γυναίκες στο ίδιο τραπέζι, σε αυτό που λέγονται αγάπες. Στα δείπνα της αγάπης. Γιατί δηλαδή συναντιούνταν μαζί για να προσευχηθούν και τρώγανε κιόλας. Δηλαδή άντρες, γυναίκες, ελεύθεροι δούλοι, πλούσιοι, φτωχοί. Χωρίζανε σε τάξεις και κατηγορίες. Ναι, και τότε όλοι μαζί έτρωγαν στο χριστιανισμό, δηλαδή στα πρώτα χριστιανικά χρόνια. Και τότε ξεκίνησε και η έννοια της αλληλεγγύης που λέμε, ότι να μοιράζεσαι την τροφή σου. Ξέρεις, από το Μέγα Βασίλειο ξεκίνησε η έννοια της αλληλεγγύης, που έλεγε όταν είχε πέσει μεγάλος λοιμός στην Καπαδοκία, τόνισε να μοιραστούν την τροφή τους οι πλουσιότεροι με τους φτωχότερους. Και από εκεί ξεκίνησε και το μοιράζομαι την τροφή μου, έτσι. Και κερδίζω και τη Βασιλεία των Ουρανών, αφού προσέχονται οι άλλοι για μένα. Προσεύχονται. Αφού... Ναι, γίνομαι ένα με τους άλλους. Στα Βυζαντινά είχαμε και την νηστεία, μην ξεχνάμε, στα χρόνια του χριστιανισμού, που υπήρχε βέβαια και από την αρχαιότητα, υπήρχαν διάφορες νηστείες. Η νηστεία πάλι είναι και αυτό ιδίωμα ίδιων του λαού μας, που σημαίνει ότι. Που κάνουμε μια πνευματική προετοιμασία. Υποτίθεται δηλαδή ότι όταν. Γιατί και οι αρχαίοι Έλληνες έκαναν νηστεία. Ας πούμε, ο Πυθαγόρας έλεγε ότι αυτός που είναι χορτοφάγος βαδίζει σε μια πνευματική οδό. Γιατί αφού τα έμβια όντα έχουν ψυχή, τα ζώα, ότι δεν είναι σωστό να τα τρώμε. Στο χριστιανισμό έχουμε περίπου 180 μέρες νηστεία, να ξέρεις, έτσι. Ναι, αν τις κάνεις σωστά. Ναι, αν τις κάνεις σωστά. Υπάρχουν και φάνταστες συνταγές και όλα αυτά. Από τον 4ο αιώνα γράφονται συνταγές προ Χριστού, υπάρχουν γραπτές, έχουμε γραπτές. Μπορείς, κοίταξε, νηστεία, μπορείς να κάνεις πραγματικά και όλο αυτό τον καιρό και να τρως τα πάντα. Ναι, αυτό ναι. Που λες. Υπάρχουν κάποιες συνταγές που ακόμα και γλυκό μπορεί να φας και τα πάντα, απλά που δεν σου φαίνεται. Το θέμα είναι αν μπορείς να το αντέξεις. Το θέμα είναι ότι επιτρέπονται πολλά, αλλά. Και πώς επιτρέπονται, αν επιτρέπονται τόσο πολλά αγαθά, τι νηστεία είναι αυτή. Καμία. Έτσι δεν είναι, καμία δεν είναι. Γιατί υποτίθεται ότι όταν κόβεις τα. Ας πούμε, υπάρχει. Έλεγαν ότι όταν δεν τρως κρέας, σου μειώνονται οι δυνάμεις, σου μειώνονται οι ορμές και δεν έχεις και ερωτικές διαθέσεις. Mm-hmm. Είναι δηλαδή βαδίσεις σε μια πνευματική οδό, ας πούμε, όταν έχεις επιθαρχία τον εαυτό σου. Ναι, αλλά άμα κάνεις νηστεία, αγάπη μου, και κάνεις 30 φορές την ημέρα. Σεξ, τι νηστεία είναι αυτή. Είπαμε ότι το κρέας σε κάνει και δεν έχεις διάθεση, είπαμε. Εντάξει, σου κόβει δύναμη τέλος πάντων. Δεν με κάνει να μην έχω διάθεση, δεν έχω πρόβλημα. Δεν είναι όλο εκεί σε ένα τώρα. Εσύ δεν προλαβαίνει μου τώρα. Ναι, δεν προλαβαίνει τώρα. Και οι προσφορές είναι πάρα πολλές. Θα αρχίζω να δίνω σε φίλους μου. Και στην αρχαία Ελλάδα και στο Βυζάντιο οι Έλληνες έτρωγαν, είπαμε, και πάρα πολύ τα ψάρια. Έχει βρεθεί ένα αρχαίο λιμάνι του Θεοδοσίου στη Κωνσταντινούπολη που μας δείχνει και τα ψάρια. Έτρωγαν ακόμη και χελώνα, θαλάσσια. Έτρωγαν και δελφίνοι. Επίσης, ξέρεις, από παράξενα ζώα έτρωγαν και στρουθοκάμιλο οι Βυζαντινοί. Έχουν βρεθεί. Και έτρωγαν πάρα πολύ, είπαμε, τα ψάρια. Το λάδι υπήρχε πολύ στην αρχαία Ελλάδα, στο Βυζάντιο όχι τόσο. Ήταν μεγάλο το κράτος, αχανές και υπήρχε μεγάλη φτώχεια.
Γιατί ήταν και διαφορετικό κλίμα επειδή ήταν μεγάλο. Ας πούμε, μετά μην ξεχνάμε στα Βυζαντινά χρόνια την έλευση και των φράγκων, όταν έγινε η κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους, το 1204 ας πούμε, έφεραν τις συνήθειές τους. Αυτοί συνήθιζαν πολύ τα τηγανιτά, γιατί κατέλαβαν και μοίρασαν και τον ελλαδικό χώρο. Και έτρωγαν πάρα πολύ τις σούπες, δηλαδή κρέας μέσα σε ζωμό, το έτρωγαν οι Σταυροφόροι αυτό. Πολλά κατάλοιπά τους βλέπουμε και σήμερα στα νησιά. Ας πούμε, νομίζω στην Άνδρο, δεν θυμάμαι εσύ, ή στην Άξο, που είναι εσύ που ξέρεις και όλες από αυτά. Για πες μου ποιο. Αυτή η ομελέτα που λέγεται Σφουγγάτο, ομελέτα με λαχανικά, που είναι στην αυτή. Στην Άνδρο είναι ή στην Άξο, δεν ξέρω. Αλλά επειδή το έχω παραγγείλει, είναι κατάλοιπο της φραγκοκρατίας αυτό. Ας πούμε, οι φράγκοι συνήθως, οι λατινογενείς, έμειναν μέσα στα κάστρα και οι ελληνικής καταγωγής έμειναν έξω. Δηλαδή, επηρέασε και αυτό. Επίσης, επηρέασε πάρα πολύ η έλευση των Αράβων. Mm-hmm. Αυτοί έφεραν τις μελιτζάνες, έφεραν το σπανάκι. Έφεραν τα εισπεριδοειδή. Επίσης, επειδή οι Άραβες, ας πούμε, και η εξάπλωσή τους, δηλαδή, επηρέασε το χώρο, λένε ότι έφεραν και τα μακαρόνια. Άλλοι λένε ότι υπήρχαν και στην αρχαία Ελλάδα. Άλλοι λένε ότι τα έφερε ο Αρκάκιος. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Τέλος πάντων, και αυτοί επηρέασαν. Αυτοί είχαν και στην πατρίδα τους, επειδή υπήρχε έρημος, έκαναν και τα αρδευτικά έργα. Τώρα οι Έλληνες στην περίοδο της τουρκοκρατίας και τότε. Ξέρεις ότι δεν περνούσαν και την καλύτερη ζωή, έλειπαν πολλά αγαθά. Έκαναν τα κρέατα σουβλιστά όταν έτρωγαν κρέας, όχι συχνά. Έτρωγαν πολλά όσπρια, πολλά λαχανικά που τα φύτευαν. Τα δικά τους τυροκομικά. Ήταν η χώρα αρκετά κτηνοτροφική. Και γενικά υπήρχε σε όλα τα χρόνια της Ελλάδας, δηλαδή από τους αρχαίους χρόνους μέχρι και τους Βυζαντινούς, υπήρχε μεγάλη εισαγωγή σιτηρών από το εξωτερικό. Δηλαδή λένε ότι, ας πούμε, στα αρχαία και στα βυζαντινά χρόνια, σε κάθε πολίτη αντιστοιχούσε 20 κιλά αλεύρι το μήνα, 20 κιλά στάρι. Πολύ και σε είναι. Λίγο νομίζω ότι έτσι θα πάμε. Αυτή ήταν και η... θα μας κλείσουν με τους τίτλους, θες να πεις κάτι τελευταίο. Ήθελα να πω, δεν το προλάβω, θα το ολοκληρώσω. Ναι, καλά, εσύ είσαι και Wikipedia, παιδί μου, εσύ θες 7 εκπομπές για να πεις το θέμα σου. Μπορούμε να το ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα, να το κάνουμε και... Και δεύτερο πάρ. Να κάνουμε και δεύτερο πάρ. Πάμε και δεύτερο μετά τη μεγάλη εβδομάδα όμως. Ναι, για την επόμενη εβδομάδα πρέπει να κάνουμε... Ναι, πρέπει να κάνουμε μια παύση. Αγγελική Κούκουρα με το ιδιαίτερο θέμα για την διατροφή των αρχαίων Ελλήνων. Και όχι μόνο. Και των Βυζαντινών. Και των Βυζαντινών. Κλείνω γρήγορα γιατί πέφτουν οι τίτλοι τέλους. Αύριο θα είμαστε και πάλι κοντά σας με πολύ ωραία θέματα και πάρα πολύ ωραίες εκπλήξεις. Μείνετε συντονισμένοι.